Κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχει ένα σύνταγμα, ότι το σύνταγμα πρέπει να τηρείται και ότι η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο ξεκαθαρίστηκε είναι ότι η ΕΡΤ είναι δημόσια υπηρεσία η οποία πρέπει να λειτουργεί πάντοτε. Και από εκεί και πέρα, όποια ενέργεια και αν γίνει προς την εξυγίανσή της, θα πρέπει να γίνει με την ΕΡΤ λειτουργούσα. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι διαφωνούσατε με τον Μαύρο. Μα δεν είναι εγώ διαφωνώ, το Σύνταγμα διαφωνεί. Αφήστε το Σύνταγμα, μη στέλνετε την άποψή σας. Σας λέω. Μα με συγχωρείτε πολύ, εκτός από βουλευτής, έχω και μια άλλη ιδιότητα. Θα μπορούσα να συμφωνήσω ποτέ με μια διακοπή, η οποία σας λέω και πάλι και αυτή την ευθύνη δεν είναι θέμα πρωθυπουργού, πρωθυπουργός δεν τα ξέρει όλα. Αυτοί οι οποίοι του είπαν ότι μπορεί να κλείσει και να περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να ξανανοίξει η ΕΡΤ, έπρεπε να έχουν διαβάσει το 15 παράγραφο του Συντάγματος και να δουν ότι η ΕΡΤ είναι δημόσια υπηρεσία. Αλλά ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει την ευθύνη, την πολιτική. Δηλαδή αναλαμβάνει συμβουλή του, που λένε ότι ξέρει θα το κάνουμε κτλ. Ακούστε, όταν ζήσει κανείς μια κυβέρνηση, καταλαβαίνει ότι δεν πάντα ρίχνει όλα στον Πρωθυπουργό. Πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι εισηγούνται ορισμένα πράγματα να λάβουν τις ευθύνες τους. Ναι, αλλά δεν βγήκαν και οι βουλευτές να πούνε. Να βγει ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο συνταγματολόγος, και να πει: παιδιά, αυτό ήταν λάθος από την πρώτη μέρα. Μην το κάνετε. Πρώτα απ' όλα με συγχωρείτε, με ρώτησε κανείς. Δεύτερον, με φωνάξετε εδώ και μου το είπα. Εμείς δεν είχαμε εκπομπή. Αλλιώς θα σας φωνάξετε, είχαμε συζητήσει. Όχι, το είχαμε πει. Δεν σας είχαμε πει ότι θα έρθετε την επόμενη Παρασκευή. Λέω, κύριε Παυλόπουλε, μπορούσατε να πάτε, ας πούμε, στη Βουλή και να πω ένα βήμα και να πείτε: παιδιά, αυτό είναι λάθος. Η κυβέρνηση πρέπει να το πάρει πίσω. Άμα βγαίνετε 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα στέλνουν. Ή να πάρετε και ένα τηλέφωνο δημοσιογράφου και να πείτε: εξής από αυτό και θα βγάλετε όλες τις πόλεις ανοιχτές. Σας επαναλαμβάνω, με την πρώτη φορά που μου δόθηκε και μου παραχωρήθηκε το οποιοδήποτε φόρουμ, είπα την άποψή μου. Και δεν είναι κριτική προς την κυβέρνηση, είναι αποτύπωση πραγματικότητας. Ξαναλέω λοιπόν. Και αυτό είναι σημαντικό και εν ώψη άλλων αποκρατικοποιήσεων ή ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί στην Ελλάδα μπερδεύουμε πολλές φορές και τι σημαίνει αποκρατικοποίηση και τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Σωστό. Διότι άλλο η αποκρατικοποίηση που παίρνει μια δημόσια.